Η απότομη αλλαγή του καιρού ευνοεί αναμφίβολα την έξαρση των ιώσεων, ειδικά τώρα που οι μαθητές επιστρέφουν σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο καθηγητής παθολογίας Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, παρά την εναλλαγή του καιρού, οι ιώσεις δεν θα εμφανιστούν άμεσα. Ο κ. Ελισάφ δράται της ευκαιρίας και ακρούει για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αναφορικά με την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Όπως λέει, τα αντιβιωτικά δεν θα πρέπει να χορηγούνται χωρίς ιατρική διάγνωση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τα λαμβάνουν ανέτοι ασθενείς. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και διαπίστωση του κ. Ελισάφ ότι τα αντιβιωτικά, ειδικά όταν τα λαμβάνουμε ανέτια, χάνουν την ισχύ τους, καθώς τα μικρόβια γίνονται χρόνο με το χρόνο ισχυρότερα. Το πρόβλημα, όπως είπε, είναι ότι τα μικρόβια γίνονται ισχυρότερα και οι φαρμακοβιομηχανίες δεν βγάζουν ισχυρότερα αντιβιωτικά. Αυτό, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι σοβαρό, ειδικά για αυτούς που νοσηλεύονται στα νοσοκομιακά ιδρύματα. Ο κ. Ελισάφ στάθηκε και στην αναγκαιότητα να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ο διακεκριμένος καθηγητής παθολογίας ξεκαθάρισε ότι ειδικά οι ομάδες ψηλού κινδύνου θα πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό που ξεκινά περί τα μέσα του Οκτωβρίου. Αν συνεχίσει να έχουμε επιδείνωση του καιρού με αλλαγή εδώ στα Γιάννα, αυτό είναι μάλλον εύκολο να συμβεί, τότε πραγματικά θα, καθώς τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, στους παιδικούς σταθμούς, οπότε θα αυξηθεί και ο συγχρονισμός των ατόμων, τότε θα αυξηθούν και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Είναι ίσως βέβαια πολύ γρήγορα για να δούμε αυξημένη επίπτωση τέτοιων λοιμώξεων το Σεπτέμβριο μήνα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτές τις λοιμώξεις. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι να μην γίνεται κατάχρηση αντιβιωτικών. Ίσως να ξεκινήσουμε τις οδηγίες από το γεγονός ότι έχουμε καταστρέψει την πλειοψηφία των αντιβιωτικών, κάνοντας αλόγιστη χρήση, και στην αλόγιστη χρήση ευθυνόμαστε όλοι. Πρώτα εμείς οι γιατροί που τα δίνουμε με τον πρώτο πυρετό, με το 37,5-38, και δεύτερον και οι ασθενείς οι οποίοι το έχουν μάθει πια και οι οποίοι πηγαίνουν στο φαρμακείο και αλόγιστα παίρνουν αντιβιωτικά. Να ξέρουμε ότι όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες, αλλά πιο σημαντική παρενέργεια των αντιβιωτικών είναι ότι τα καθιστά ανίκανα να αντιμετωπίσουν τα μικρόβια. Μαθαίνει το μικρόβιο στο αντιβιωτικό και γίνεται αναποτελεσματικό. Και αν αυτό ήταν ένα πρόβλημα πριν από κάποια χρόνια, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, γιατί η φαρμακευτική βιομηχανία κατάφερε να φτιάξει ολοένα και πιο δυνατά αντιβιωτικά, τώρα τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ολοένα και περισσότερο τα μικρόβια αντέχουν στα διαθέσιμα αντιβιωτικά και καινούργια αντιβιωτικά δεν έρχονται. Αυτό ιδιαίτερα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε μονάδες δημιουργεί ένα εκρηκτικό πρόβλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες. Άρα και το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικού. Όταν μιλάμε για υιογενείς λοιμώξεις, αυτές δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιωτικά, αλλά με αυτό που λέμε συντηρητική θεραπεία. Να καθίσει κάποιο σπίτι του, να αποφεύγει το συνωστισμό με άλλα άτομα για να μην τους μεταδίδει τη λοίμωξη, χυμούς, υγρά, απλά παυσίπονα ή συμπτωματικά αν έχει κάποιο έντονο βήχ. Επομένως δεν χρειαζόμαστε τίποτα ιδιαίτερο, δεν πρόκειται να έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό το δίμηνο, τίποτα σοβαρό, αλλά προετοιμαζόμενοι για το χειμώνα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και αυτές τις λοιμώξεις και να προετοιμαστούμε τον επόμενο βήμα, τον επόμενο μήνα για να κάνουμε τον απαραίτητο οπωσδήποτε αντιγρυπικό εμβολιασμό. Μας έχει παρασύρει η δαιμονολογία και η συνωμοσιολογία στην οποία ρέπομαι ως λαός. Δαιμονοποίησαμε τα εμβόλια. Το αποτέλεσμα αυτής της κακής στρατηγικής πρόληψης είναι ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων είναι εκτεθειμένα στον ιό της γρίπης, η οποία ο ιός της γρίπης δεν είναι μια απλή ίωση, είναι πολύ σοβαρό νόσημα. Τα καινούργια στελέχη έχουν και μεγάλη μολυσματικότητα αλλά και μεγάλη νοσηρότητα και πολύ φίλοι, συμπολίτες, άνθρωποι χάνονται μέσα στη χώρα. Πέρυσι ήταν περίπου 150 θάνατοι, οι περισσότεροι από τους οποίους θα είχαν επιζήσει εάν είχε ακολουθηθεί η λογική της στρατηγικής του προληπτικού εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός συνήθως γίνεται μετά τις 15 Οκτωβρίου, τουλάχιστον σε εμάς εδώ στα Γιάννα, μια και ο χειμώνας στα Γιάννα ξεκινάει πολύ πιο γρήγορα, δυστυχώς, από την Αθήνα.